Το δεύτερο είναι το λεγόμενο ακραίο σενάριο που προβλέπει μεταξύ άλλων σοκ στα επιτόκια δανεισμού, στις συναλλαγματικές ισοτιμίες, στην αγορά ακινήτων και τις τιμές εμπορευμάτων. Με βάση τις μέχρι στιγμής εκτιμήσεις και αναλύσεις που δημοσιεύουν ξένα πρακτορία, υπάρχουν ενδείξεις ότι πρόκειται για προκύπτουν κεφαλαιακές ανάγκες ύψους 15-18 δις στο βασικό πάντα σενάριο. Και βεβαίως, αν επιβεβαιωθούν αυτές οι εκτιμήσεις και κεφαλαιακές ανάγκες των 51 τραπεζών είναι ψηλότερες, κάποιοι μιλούν για ανάγκες ύψους 38 δις. Οι εποπτικές αρχές θα ξεκινήσουν έναν αγώνα δρόμου με βασικό στόχο να κλείσουν τη μαύρη τρύπα. Και στο επίκεντρο βρίσκεται βεβαίως και η επόμενη αιστεία κρίσης της Ευρωζώνης, οι ιταλικές δηλαδή τράπεζες. Σε ό,τι αφορά, Κατερίνα, στις αλληλικές τράπεζες, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή εκτιμούν ότι οι κεφαλαιακές ανάγκες τους θα περιοριστούν στο βασικό σενάριο στα 8 με 9 δις. Να θυμίσουμε ότι οι αρχικές εκτιμήσεις έκαναν λόγο για 35 με 40 δις, ωστόσο όλα δείχνουν πως ο λογαριασμός θα είναι μικρότερος. Η ΡΑΗ μετέδωσε σήμερα πληροφορίες που θέλουν μόνο μία εκ των 5 μεγάλων τραπεζών της χώρας να κόπηκε στα τεστ αντοχής. Σε κάθε περίπτωση, η Ιταλία της ανεμικής ανάπτυξης του γιγαντιαίου δημοσίου χρέους και του βουνού των κόκκινων δανείων ελπίζει ότι θα υπάρξει ευελιξία στους κανόνες για την κεφαλαιακή ενίσχυση. Η Ρώμη θέλει να καλύψει το κενό με κρατική ενίσχυση και να αποφύγει τη λύση του κουρέματος καταθέσεων. Οι οικονομολόγοι, αναλυτές με τους οποίους συνομιλήσαμε, απέκλεισαν το ενδεχόμενο εφαρμογής στην Ιταλία της συνταγής που χρησιμοποιήθηκε στην Κύπρο. Εκτιμούν ότι θα υιοθετηθεί διαφορετική προσέγγιση στην ιταλική κρίση και θα αποφευχθούν λύσεις οικονομικού σοκ θέραπη. Να αναφέρουμε και κλείνω με αυτό ότι σύμφωνα με τον Bloomberg εκπλήξεις αναμένονται για γερμανικές, αυστριακές και σκανδιναβικές τράπεζες. Και γι' αυτό που ανέφερες προηγουμένως, φαίνεται ότι εδώ στην Κύπρο με το κούρεμα κρατάμε, έχουμε την μοναξιά της πρωτοτυπίας σε αυτό το ζήτημα σε ό,τι αφορά το κούρεμα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χριστόφορα, για την ενημέρωση.